να μην απαντήσει για τον κύριο Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι μια εσωτερική διαδικασία. Όμως οφείλουν να πούνε κάποια στιγμή στην κοινωνία για τον τρόπο και να, αν θέλετε, να δεσμευτούν ή να απολογηθούν στην κοινωνία για τον τρόπο που αντιπολιτεύονται. Δεν βάζω όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το τσουβάλι, όμως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που σέρουν το κάρο αυτού του κόμματος, άρα δίνουν και τον τόνο. Και ο τόνος, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της κοινωνίας, αν θέλετε, είναι κακός τόνος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει κάποια στιγμή, νομίζω στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν αντιλαμβάνεται μια κοινωνία η οποία δεν έχει αντιθέσεις και δεν υπάρχουν διακυμάνσεις, κοινωνικές διακυμάνσεις. Δηλαδή θέλει, επί της ουσίας θέλει και δεν είχε ακουμπήσει ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν είχε ακουμπήσει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας η οποία ζούσε φτωχοποιημένη. Ναι λοιπόν, ετούτη η κυβέρνηση αυτό που έκανε είναι να σταματήσει να φτωχοποιείται το σύνολο της κοινωνίας και μάλιστα κόσμος ο οποίος δεν είχε φωνή. Θέλαμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό. Πάντως, ακόμη, κύριε Μπάρκα, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πληρώσει τις αυξημένες υποχρεώσεις του. Σε εφορίες, σε λογαριασμούς, με κομμένα ρεύματα, αυτή είναι η καθημερινότητα που σας έρχεται. Θα έρθει και στην καθημερινότητα. Από το δικό μας στόμα δεν θα ακούσετε κανένα σχέδιο επιτυχίας. Τεράστιας επιτυχίας. Θα πούμε όμως και θα αναγνωρίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει ένα stop στην ακραία φτωχοποίηση. Έχει βάλει ένα stop στην κατρακύλα της οικονομίας και της κοινωνίας. Και τι κάνει, προσπαθεί να σώσει όσα οι άλλοι επί 40 χρόνια, αλλά κυρίως επί 7 χρόνια, επί 5 χρόνια, 10-15 μνημονιακών, σκληρών μνημονιακών προγραμμάτων είχαν επιφέρει στη χώρα μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι γίνεται κοινώς αποδεκτό από όλους. Τώρα, η καθημερινότητα. Βεβαίως, κυρία Πολάλη, πρέπει η κυβέρνηση να ενσκύψει στην καθημερινότητα των πολιτών. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι τώρα που έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε, δηλαδή τώρα που βγάζουμε την χώρα από τα μνημόνια, τώρα που βγάζουμε την χώρα από την ακραία φτώχεια, έχουμε τον χώρο να το κάνουμε. Θα μας κρίνει η κοινωνία και εσείς στο τέλος της τετραετίας, το Σεπτέμβριο του 19, όταν από τώρα μέχρι και το 19 θα ασχολούμαστε με την καθημερινότητα. Και είναι σίγουρο ότι εμείς θα ενσκύψουμε και θα λύσουμε προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Κύριε Κότσερα, μια φράση για να κλείσουμε. Ναι. Ρωτήσατε τον κύριο Μπάρκα για την καθημερινότητα. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα. Δυστυχώς, κυβέρνηση. Εγώ θέλω μια καθαρά. Ήταν λάθος αυτό που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Ήταν λάθος ή σωστό αυτό που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Δεν θα μπω σε αυτό. Απαντήστε μου. Έχει δημιουργήσει. Είπε ψέματα ο κ. Γεωργιάδης. Εσείς θα μας πείτε για τον κύριο Καμένο που μιλούσε με ισοβίτες. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας το ήξερε. Είναι αλήθεια. Θέλετε να μπούμε σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα του κόσμου. Λέω. Εγώ λοιπόν μιλάω για την κυβέρνηση η οποία έκανε. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Έχετε δίκιο. Των 360 ευρώ. Σας δυσκολεύει. Αντί για τα 700 ευρώ τα οποία φώναζε, έχει κάνει τη γενιά των 300 ευρώ. Έχει κάνει τη γενιά των συνταξιούχων των 360 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Πολάλη, από την κυβέρνηση η οποία κατήργησε το ΕΚΑΣ, οδήγησε στην κατάργηση των συντάξεων χειρίας. Να ακούμε ότι σταματάει το ψηφίσατε. Ότι σταματάει το νομοσχέδιο της αξιόγλου να το ψηφίσετε. Είναι άλλο μια προσβολή στον Έλληνα πολίτη ο οποίος μας βλέπει. Την πρόταση θα να το ψηφίσετε λοιπόν για την κυβέρνηση. Η οποία δεν μπορεί να απαντήσει στην καθημερινότητα. Θα την καταργήσατε, κύριε Μπάρκα. Οι συντάξεις χειρίας έχουν καταργηθεί κάτω των 55. Άλλο λέω. Λέω. Θα το ψηφίσετε. Θα το ψηφίσετε. Έχετε καταργήσει τις συντάξεις χειρίας κάτω των 55. Το αντιλαμβάνεστε και μιλάτε για αυτοκοπίαση. Ολοκληρώνω. Έγινε την Παρασκευή μια συζήτηση για την ανομία και την εγκληματικότητα. Οποιοδήποτε πολίτη ζει στη χώρα βλέπει ότι οι συνθήκες εγκληματικότητας και ανομίας έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς, από τον κύριο Μπάρκα δεν άκουσα τίποτα γι' αυτό. Οι Ρουβίκονες αλωνίζουν, μέρη της Αθήνας έχουν γίνει άβατα, τα πανεπιστήμια δυστυχώς είναι δυσπρόσιτα πάρα πολλές περιόδους του χρόνου για τον φοιτητή, για τον εκπαιδευτικό και σε αυτό το περιβάλλον ζητάμε να λυθούν προβλήματα τα οποία τίθενται από τους πολίτες. Εάν δεν αλλάξουμε λογική, εάν δεν λύσουμε τα προβλήματα, νόμος Παρασκευόπουλος, υπερφορολόγηση, ανομία, μην περιμένετε από τη Νέα Δημοκρατία να πει κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστούμε. Μια κουβέντα.
η κυβέρνηση και το κόμμα που κατήργησε τον κατώτατο μισθό. Που έφερε. Το πήγατε 751. Που έφερε. Oh, μην το ξεκινήσουμε. Όχι, ναι, ναι, η κυβέρνηση, η κυβέρνηση που τάχθηκε στο πλευρό των εργοδοτών λέγοντας ότι οι μισθοί των 200 ευρώ θα δώσουν τη λύση της ανάπτυξης. Νομίζω ότι δεν έχει κανέναν λόγο να συζητά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.